Μας εδώ στο στούντιο είναι ο μετεωρολόγος Έρικ Κίτας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μπορούμε να εξηγήσουμε αυτό το φαινόμενο? Πρώτη φορά ακούμε να επηρεάζει το νησί μας κάτι τέτοιο. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Το χαμηλόν το οποίο βρίσκεται νότια της Κύπρου, όπως βλέπετε εδώ, να εξελιχθεί σε μεσογειακό κυκλώνα. Εάν όντως γίνει αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να κινηθεί πιο νότια από ό,τι αναμενόταν και θα επηρεαστεί λιγότερο το νησί σε θέμα βροχών και έκτασης σε σχέση με το τι έδειχναν τα προγνωστικά μοντέλα τις προηγούμενες ημέρες. Άρα δείχνει ότι ξέσπασε, αν θέλετε, Όχι, το φαινόμενο. Όχι, δεν ξέσπασε. Αλλά φεύγει από εμάς. Είναι έντονο, απλώς το χαμηλόν το οποίο έχει δημιουργηθεί. Λόγω του ότι αυτή η ψυχρή λίμνη που βλέπετε στην οθόνη, ο πράσινος χρωματισμός, μπράβο, πάνω από την Κύπρο. Είναι ιδιαίτερα ψυχρός αέρας για τέτοια εποχή, πάνω από πολύ θερμά νερά. Και έχει ως αποτέλεσμα η χαμηλή διάτμιση ανέμων που υπάρχει στην περιοχή και η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας καθύψος που μειώνεται αισθητά. Έχει αυτό το αποτέλεσμα να έχουμε ισχυρούς ανωδικούς ανέμους με ισχυρές καταιγίδες. Βλέπετε εδώ η πορεία του χαμηλού φαίνεται να ξεκινά κάπου μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ και να κατευθύνεται νότιο-δυτικά και στην πορεία νότια προς την Αίγυπτο. Ναι. Αυτή τη στιγμή επηρεάζουν, οι καταιγίδες είναι κυρίως στο θαλάσσιο χώρο του νησιού, επηρεάζουν αυτή τη στιγμή περιοχές μεταξύ Λεμεσού-Λάρνακας. Αναμένεται να εισχωρήσουν λίγο μέσα στο νησί τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα οι καταιγίδες που επηρεάσαν τη Λεμεσό κινήθηκαν λίγο βόρεια στις σημερινές περιοχές της Λεμεσού και εξασθένησαν. Ναι, απλώς ακούγοντας κανείς τη λέξη κυκλώνας, αντιλαμβάνεστε ότι προκαλείται ένας φόβος. Προκαλείται ένας φόβος, αλλά το χαμηλόν αυτό φαίνεται να συμμαζεύεται και να κινείται νότια. Άρα η περιοχή μας δεν θα επηρεαστεί τόσο, θα είναι κυρίως μέσα στο θαλάσσιο χώρο. Εν τούτης, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάζουν κατά διαστήματα το νησί, ζώνες εξωτερικά του μεσογειακού κύκλωνα αν εξελιχθεί. Από καταιγίδες θα επηρεάζουν κυρίως τα νότια τμήματα του νησιού. Και η πρόβλεψη για τις επόμενες ώρες, μέρες? Επόμενες ώρες θα συνεχίσουν οι κατατόπους καταιγίδες, κυρίως το νότιο 1 τρίτο του νησιού. Όπως αναφέρα και πριν, επηρεάζουν τμήματα αυτή τη στιγμή μεταξύ Λεμεσού Λάρνακας. Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα και υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες καταιγίδες να καταφέρουν να επηρεάσουν και όλο το νησί μέχρι τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου θα μας επηρεάζει αυτό το σύστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια. Σας βροχές καταιγίδες.